Μια πολύ καλή συνεδρίαση του Eurogroup, αυτή η οποία μόλις ολοκληρώθηκε, διότι μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και εργασίας, καταφέραμε απόψε να συνομολογήσουμε μια συνολική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γυρίσει σελίδα σε αυτήν την περίοδο η οποία ήταν τόσο δύσκολη για τον ελληνικό λαό. Είναι μια επιτυχία δίχως αμφιβολία η οποία κατέστη εφικτή διότι όλοι αποφάσισαν με υπευθυνότητα και φυσικά επωφελία όλων να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως το ξέρετε, η πρώτη συνθήκη για να κινηθούμε προς αυτό το επίπεδο ήταν να συνομολογήσουμε ότι τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης είχαν όλα γίνει σεβαστά. Και φυσικά η Επιτροπή και οι θεσμοί κατέληξαν ακριβώς σε αυτό. Η Ελλάδα πλήρως στήριξε τις δεσμεύσεις της. Και θα έλεγα ότι η Ελλάδα έκανε μια προσπάθεια άνευ προηγουμένου για να κρατήσει τις υποσχέσεις της. Νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Αυτό έγινε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπήρχαν 140 προαπαιτούμενα. Πολλά εξ αυτών φυσικά δεν ήταν αμεληταία. Είτε μιλάμε για τις μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, στα δημοσιονομικά, είτε μιλούμε για την ενέργεια και για άλλους τομείς. Η συμφωνία που επιτέθη απόψε είναι πραγματικά πολύ σπουδαία και πρέπει να υπογραμμίσουμε το θάρρος που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερος ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος αλλά και οι συναδελφοί του. Είναι μια καταπληκτική δουλειά την οποία έκαναν. Σε σχέση με το χρέος και εγώ δεν θα πω πάρα πολλά γιατί θα μιλήσει η Κριστίν γι' αυτό, όπως και ο Κλάους, αλλά σήμερα επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας, όπως άλλωστε ελήφθη το Μάιο 16. Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχουν μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους για το εγγύς μέλλον. Και πάλι πρόκειται για μια ξεκάθαρη δέσμευση και αξιόπιστη. Είναι μια δέσμευση λοιπόν η οποία κινείται εντός αυτών των μέτρων που θα εγγύθουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Θα επιμείνω εδώ. Θα εργαστούμε μαζί για να κινητοποιήσουμε επιπλέον πόρους υπέρ των επενδύσεων και για τη βελτίωση της ζωής των διαφορετικών έργων. Επιπλέον θα χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς φόρους αλλά και όλους τους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς. Θα δώσουμε λοιπόν μια ενθάρρυνση στην Ελλάδα για να μπορέσει να θερμοθετήσει τα απαραίτητα εργαλεία επένδυσης. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Πέρα από τη σταθερότητα, η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα εφ'εξής. Είναι μια δέσμευση η οποία είναι φάρος για εμάς. Και φυσικά η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι και ιδιαιτέρως η Επιτροπή καλοδέχονται αυτό το νέο. Και τέλος, νομίζω ότι αυτό μας επιτρέπει και την εκταμείευση μιας επιπλέον δόσης 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος που φυσικά είναι απαραίτητο για την Ελλάδα. Κοντολογής, όπως είπε και ο Γερούν, πρόκειται για ένα βήμα προς το μέλλον αρκετά σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι παραπάνω. Είναι πραγματικά καλά νέα που προκαλούν ελπίδα. Ελπίδα για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό και φυσικά ελπίδα για την Ευρωζώνη. Λίγα λόγια σχετικά με κάτι άλλο το οποίο συζητήσαμε σε σχέση με τις αξιολογήσεις, σε σχέση με την κατανομή, καλύτερη κατανομή των δαπανών και σε σχέση με τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις αξιολογήσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα των οικονομικών, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο Ευρωζώνης. Εμείς αποφασίσαμε να κινηθούμε με βάση την αναλογία του ΑΕΠ και είδαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για στρατηγική ανάπτυξη. Την άνοιξη ήδη διεξαγάγαμε μια έρευνα χαρτογράφησης Ευρωζώνης. Εκεί μπορέσαμε να δούμε ότι η στρατηγική είναι απαραίτητη. Επίσης κατεδείχθη ότι 17 χώρες της Ευρωζώνης προσφάτως έχουν ολοκληρώσει αυτές τις αξιολογήσεις και αυτό επιτεύχθηκε για πρώτη φορά. Κοντολογής, πρόκειται για μια καλύτερη χρήση αυτών των εργαλείων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, κάτι που είναι πολλά υποσχόμενο ως ενδεχόμενο και ως γεγονός. Και επιπλέον, εμείς είδαμε ότι οι αξιολογήσεις αυτές είναι ένα πραγματικά απαραίτητο εργαλείο. Και αυτό διότι απαιτείται πολιτικό θάρρος, δεξιότητα
επιμονή και υπομονή, αλλά νομίζω ότι αξίζει εν τέλει η προσπάθεια να βρούμε και να εφαρμόσουμε καλύτερους τρόπους δαπάνης των δημοσίων οικονομικών. Τώρα, μία τελευταία κουβέντα. Φυσικά η Χριστίνα θα μιλήσει περισσότερο για τη συμμετοχή του Dalai Lama. Θα ήθελα να πω ότι εμείς προφανώς μοιραζόμαστε τις ιδέες του Dalai Lama για τις κύριες προκλήσεις και εστερνιζόμαστε την άποψη ότι τώρα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά για να ενδυναμώσουμε και να εμβαθύνουμε την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Όλοι μας είδαμε τα reflection papers, δηλαδή τα δικά μας, τις δικές μας προκαταρκτικές σκέψεις, το πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε και να προωθήσουμε την Δημοσιονομική Ένωση, ποιες είναι οι προοπτικές σε επίπεδο Ευρωζώνης και ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες για το μέλλον. Εγώ θέλω πάντοτε να είμαστε μαζί με το Delta Nitaf, έτσι ώστε να κινούμαστε μαζί. Θα υπάρξει διάλογος φυσικά επ' αυτού και στο Eurogroup και στο ECOFIN τους επόμενους μήνες. Και πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος αρχίζει τώρα, ενώ στο τέλος υπάρχει πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό. Το παράθυρο είναι τώρα ανοιχτό και δεν θα είναι για πάντα. Κλάους, παρακαλώ.